Ωραία. Πήγε στην Αμερική, τον υποδέχτηκαν οι Αμερικανοί, θα ξαναπάει πάλι από ό,τι μου λένε εδώ, πήγε και στο Σόιμπλε, αλλά πρέπει να μαζέψει το κόμμα του από κάποιες φωνές ακραίες. Είπε πριν από λίγη ώρα ο κύριος Τσίπρας ότι είναι πατριώτης. Ωραία. Μέσα στο κόμμα είναι όλοι πατριώτες ή κάποια στιγμή όποιος του κουνηθεί θα του πει πέρνα έξω. Δηλαδή, ο Αλέξης Τσίπρας έχει την πυγμή και τη δύναμη όποιος αλλάξει πορεία από αυτή που έχει χαράξει η Κεντρική Επιτροπή, η Κοινοβουλευτική Ομάδα να του πει εσύ περνά έξω. Κύριε Αυτιά, ελάτε. Όραμά μου δεν είναι να δημιουργήσω ένα κόμμα νεκροταφείο. Αλλά? Αλλά ένα κόμμα το οποίο θα είναι φυτώριο, όχι νεκροταφείο. Ναι. Αλλά θα είναι δεδομένο ποια είναι η συλλογική άποψη που ναι. δημοκρατικά θα αποφασίζουμε και θα υλοποιούμε όλοι. Αυτό τι σημαίνει? Διότι η εποχή μας ναι. δεν είναι η εποχή της μονολιθικότητας. Ναι. Ούτε εγώ θα είμαι σαν άλλος Ζαχαριάδης, ένας ηγέτης αριστεράς που θα εξοντώνω τις διαφορετικές απόψεις. Αλλά θα είναι σαφές ναι. το δημοκρατικό πλαίσιο. Σαφής. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει και αυτό τις αδυναμίες του, δεν τις κρύβουμε. Περνάμε μια περίοδο μετάβασης, δεν είναι εύκολη αυτή η διαδικασία. Ναι. Όμως έχουμε πια μπει σε ένα δρόμο. Έχουμε δρομολογήσει μια διαδικασία, είμαστε πια ενιαίος σχηματισμός, ναι. ενιαίο κόμμα, πηγαίνουμε προς το ιδρυτικό μας συνέδριο Μάλιστα. μέχρι το καλοκαίρι, όπου θα είναι απολύτως σαφές το πλαίσιο που συλλογικά αποφασίζουμε και επεξεργαζόμαστε τις θέσεις μας. Να καταλάβω, εγώ θέλω να είμαι... ναι, να καταλάβω παρακαλώ, ότι ο Αλέξης Τσίπρας λέει, ακούστε να δείτε, είμαστε ένα ριζοσπαστικό αριστερό κόμμα, κεντροαριστερό, γιατί ήδη εσείς κινείστε. Δημοκρατικό κόμμα. Δημοκρατικό, ήδη πάτε να καταλάβετε και το χώρο του κέντρου τώρα που έχει πολλή τροφή και πολλή, πολλή πελατεία για σας. Αλλά είμαστε και πατριωτικό κόμμα, που σημαίνει ότι... Γιατί γελάτε κύριε Πρόεδρε, γιατί χαμογελάτε? Όχι, γιατί λέτε τροφή και πελατεία. Έχει ψηφαλάκια τώρα. Τους έχει ψηφαλάκια τώρα, πελάτες, κύριε Πρόεδρε. Η μεσαία τάξη είναι μετέωρη τώρα. Ακούστε, κύριε Αυτιά, να σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Ελάτε. Πριν τις εκλογές ήμουνα στις Σέρες. Ναι. Στην ελληνική βιομηχανία ζάχαρης. Με στιγμάτισε αυτή η παρέμβαση που μου έκανε ένας μεσήλικας, 55, ο οποίος απειλείται να βγει στην ανεργία. Και μου λέγε, εγώ Τσίπρα ήμουνα 40 χρόνια καραμαλικός. Τώρα θα έρθω σε σένα. Ξέρεις γιατί, μου λέει. Λέω γιατί. Γιατί? Μου λέει, η ανάγκη με κάνει. Η ανάγκη που βιώνει, η απειλή να χάσει τη δουλειά του, να χάσει την προοπτική του, να χάσει την ελπίδα του. Αφήστε τα όλα αυτά. Κέντρο, κεντροαριστερά, πελατεία. Ο κόσμος έχει χάσει την προοπτική του να ζήσει με αξιοπρέπεια σε αυτόν τον τόπο. Και εσείς μιλάτε ακόμα για κέντρο, κεντροαριστερά. Εδώ έρχονται οι δεξιοί από εδώ. Ναι. Όχι γιατί έχουν πιστεί με όλα όσα λέμε, κύριε Αυτιά. Ναι. Αλλά δεν πιστεύω ότι οι ιδεολογίες χάθηκαν. Αλλά γιατί βλέπουν ότι εδώ υπάρχει ελπίδα να ζήσουμε με αξιοπρέπεια και προοπτική. Και εμείς θέλουμε να συγκροτήσουμε ένα πόλο ναι. που θα μπορέσει να συσπυρώσει ευρύτερες δυνάμεις. Εμείς ερχόμαστε για να ενώσουμε την κοινωνία, όχι για να τη διχάσουμε.